Εγώ λέω σε αυτούς που αυτή η κυβέρνηση τους μαυρίζει τη ζωή και τους οδηγεί σε τέτοιες αντιδράσεις ακραίες, αυθόρμητες, όπως η βία και οι προπυλακισμοί, να φυλαχτούν από τα να μετατρέπουν τους θύτες σε θύματα και να τους μαυρίσουν στις κάλπες και να πυκνώσουν το μαζικό ειρηνικό κίνημα, το υπερκομματικό των αγανακτισμένων και τη συλλογική προσπάθεια. Η δική μας παράταξη εκτιμώ ότι όχι μόνο δεν θα χάσει από αυτή τη συκοφαντική επίθεση, αλλά θα εξελιχθεί σε μπούμερα εναντίον των εμπνευστών της. Γι' αυτό και βλέπετε να εκτίθεται, κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Καρχημάκης, αλλά να απουσιάζουν από αυτή τη συκοφαντική στοχοποίηση η συντριπτική πλειοψηφία των κυβερνητικών στελεχών και των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Και να πω εδώ ευτυχώς ότι ο κυβερνητικός υπάρχουν... εκπρόσωπος σήμερα είπε ότι ορισμένοι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια τέτοια γραμμή. Επίσης να πω και να το αναφέρω, γιατί έχουμε και την ευκαιρία να συνυπάρχουμε σε αυτή την εκπομπή, ότι ξεχωρίζω και θέλω να κάνω μια τιμητική αναφορά στη σημερινή δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Πάνου του Μπεγλίτη, με τον οποίο έχουμε πολύ έντονες πολιτικές διαφορές και αναπτύσσουμε και πολεμική πολλές φορές, γιατί υπηρετούμε διαφορετικές ιδέες, αλλά είπε σήμερα στην τηλεόραση της ΝΕΤ ορισμένες καθαρές κουβέντες. Δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκινεί και ενορχιστρώνει αυτά. Εγώ προσθέτω, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν χειροκρότησαν στη Βουλή την καταδίκη της βίας κατά βουλευτών? Διότι επιχειρήθηκε, ναι, να τελειώσω την καλή μου κουβέντα για τον Πάνο τον Μπεγλίτη. Δεν βάζετε μια τελεία εκεί, γιατί δεν νομίζω ότι μου κάνετε για καλό. Είπε ότι αυτή, δεν νομίζω κύριε Μπεγλίτη, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας ενοχλείται από αυτά τα πράγματα. Αν είπε... ισχύουν οι καταγγελίες Καρχημάκη, σας κάνει καλό, γιατί σας εξαιρεί από τη λίστα. Είπε ότι δεν έχει κανένα συμφέρον το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση να οργανώνει αυτή την τυφλή αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η χώρα, ούτε το πολιτικό σύστημα. Για το θέμα που με ρωτήσατε, είχε μιλήσει επανειλημμένα και ο Τσίπρας και ο Λαφαζάνης και εγώ, και έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτως με τις πρακτικές της βίας.